Δύο σας το Nomads. Ναι. Έχετε μια πολύ έτσι, υγιέστατη σχέση. Ήρθατε και μαζί από τον τελευταίο σου αγώνα. Πάμε για γάμο το 19 ή το φοβάσαι? Για γάμο το 19. Θα δείξει, δεν είμαι αρνητικός. Το σκέφτομαι. Το σκέφτεσαι. Θα ήθελες να μεγαλώσεις την οικογένεια, να κάνεις παιδιά? Βεβαίως. Εντάξει, είσαι μικρός στην ηλικία, έτσι. Να το πούμε αυτό. Θεωρώ ιδανική ηλικία αυτό. Α, ωραία. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Μεταξύ 28-30 θεωρώ ότι. Τέλεια. Δηλαδή. Μου φαίνεται πολύ ιδανικό το να είμαι 50 χρονών και να έχω ένα παιδί 20 χρονών. Συμφωνώ. Εντάξει, βέβαια δεν υπάρχει σε αυτά κανένα ανέμο. Το καταλαβαίνεις εγώ, έγινε πατέρα στα 40. Ναι, αν δεν αλλάζει. Και εμένα, οι γονείς μου σε 40 χρόνια με κάνανε. Α, ναι. Ναι. Αν ρωτούσε να κάνω παιδί στα 30, έλεγα ποια 30. Το μυαλό μου ήταν αλλού για αλλού. Έχω πολύ συμπυκνωμένη εμπειρία τα τελευταία 10 χρόνια με τόσους αγώνες, τόσα ταξίδια. Από το 2008 ταξιδεύω σε 5-10 χώρες το χρόνο. Κάθομαι από 5 έως 25 μέρες. Έχω γνωρίσει πολιτισμούς, άλλους χώρες, μέρη, φίλους, έρωτες. Τα πάντα. Είμαι πολύ γεμάτος. Ναι, βέβαια, όταν ήσουν ελεύθερος και στην εφηβεία, πριν γνωρίσει τη Βασιλική, για να μην παρεξηγηθώ, υπήρξε ερωτιάρης. Και έχεις έβγει ότι ο άντρας πρέπει να φλερτάρει και πρέπει να είναι κυνηγός. Αν σε φλερτάρει γυναίκα. Αντίο. Αντίο. Όλοι οι αθλητές όμως, επειδή ξέρεις. Επειδή έχω φίλους ποδοσφαιριστές που και αυτοί παντρεύονται 25, 28, 30 χρονών, ναι. Λόγω των πολλών ταξιδιών και της πολύ δύσκολης ζωής που κάνουν, που δεν είναι να μπουν κάθε μέρα στα μπαράκια, ούτε κάθε μέρα στα κλαμπ, ούτε κάθε μέρα έξω, θέλουν να κάνουν οικογένεια γρήγορα, γιατί αυτό τους δίνει μια σιγουριά, μια ασφάλεια ότι θα γυρίσω και θα βρω τον άνθρωπό μου πίσω. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, μπορώ να σου πω με πολύ μεγάλη σιγουριά, ότι δεν θα ήταν τόσο συγκεντρωμένο το μυαλό μου αν ήμουν ελεύθερος αυτά τα 4 χρόνια. Δεν το βρίσκεις επόμενο. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Είναι πολύ, πολύ αληθινό και ειλικρινέστατο. Γιατί όταν είσαι μόνος σου, από ένα σημείο και μετά, θα γίνει ένα μήνα, δεν θα γίνει δύο, πέντε μήνες, ένα χρόνο. Κάποια στιγμή θα θέλεις να βγεις, να αναζητήσεις, να βρεις κάτι καινούριο. Για να βρεις το κάτι καινούριο θα αρχίσεις να βγαίνεις. Το έχω περάσει αυτό το στάδιο. Θα πω για κάτι που θα το πω για πρώτη φορά, αλλά δεν γίνεται να με δεν το πω. Έχει να κάνει με το Λευτέρη και τη Βασιλική, όπως ζούσα εγώ τη Βασιλική στο Nomads. Κάποια στιγμή αγχώθηκες και κατανοητό. Αγχώθηκες πως ένας αθλητής ή μια αθλήτρια με 5-10 περιστατικά που μπορούν να συμβούν μέσα σε ένα παιχνίδι, όμως το άγχος σαν αθλητής ήταν να προστατέψει τη Βασιλική. Ξέρω ότι μπορεί ένα τέτοιο παιχνίδι να δημιουργήσει τόσο κακές εντυπώσεις για έναν άνθρωπο που 30 χρόνια να είναι άψογος, να πάει κάπου να κλειστεί μέσα σε ένα παιχνίδι ένα μήνα και ένα στράβωμα, μια κακή συνεννόηση, ένας καυγάς με κάποιον πολύ συμπαθή ή οτιδήποτε άλλο, να καταστρέψει όλο το προφίλ που έφτιαχνε 30 χρόνια, 25 χρόνια στη ζωή του. Και μόλις ξεκινήσει το κακό, ο κόσμος ακολουθεί. Δηλαδή, μόλις ξεκινήσουν να τουιτάρουν κάτι. Μετά από κάτω ξεκινάει και κινείται όλο αυτό. Αυτό λοιπόν σε έκανε να αγχωθείς και πολλές φορές να φτάσεις στο σημείο να πάρεις τηλέφωνο. Να λοιπόν κάτι που το λέω για πρώτη φορά και να πείτε παιδιά, προσοχή τη Βασιλική, μην χαλάσουμε όλο αυτό που έφτιαξε αυτή η γυναίκα για ένα παιχνίδι. Τα λέω σωστά? Ναι, εντάξει, το είπα λίγο λιγότερο ευγενικά. Απλώς. Θα έρθω εκεί, λέω. Να την πάρω με το αεροπλάνο και να φύγω. Ήθελες να την προστατέψεις από αυτό το κακό. Ναι, βέβαια, γιατί. Ξαναλέμε, όπως είπες. Συγγνώμη, γιατί την άφησες να πάει? Γιατί την άφησα να πάει? Πρόσεξε, το άφησες. Ναι. Το βάζουμε σε εισαγωγικά. Επειδή ακριβώς το ήξερες ότι μπορεί να συμβεί αυτό και επειδή έχετε αυτή τη σχέση, εννοείται ότι είναι ένα πρόσωπο που αποφασίζει μόνη της. Απλά λέω σαν. Όταν σε ρώτησε. Ναι, βέβαια. Αν της έλεγες όχι, δεν θα πήγαινε. Όχι, δεν θα πήγαινε, γιατί θα είχα επιχειρήματα να την κάνω να μην πάει. Όχι επειδή θα της το επέβαλα. Γιατί την άφησα να πάει? Οι συνεργασίες, οι χορηγικές που είχε εκείνη την περίοδο είχαν τελειώσει. Mm-hmm. Οπότε δεν θα πρόδιδε κάποιο χορηγό το να μην βρισκόταν σε ένα παγκόσμιο που δεν είχε καμία ουσία σε θέμα πρόκρισης. Δεν θα κρεμούσε την ομάδα ή κάτι. Οπότε είχε τη δυνατότητα από θέμα timing να το κάνει και το απέδειξε καθώς επέστρεψε και μπήκε ευρωπαϊκό στο τελικό του ευρωπαϊκού, στον πρώτο αγώνα που πήγε. Σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση θεωρώ και είναι κρίμα αυτό που λέω, ότι η Βασιλική για το μέγεθος της προσφοράς που έχει δώσει στον ελληνικό αθλητισμό έχει λιγότερη αναγνωρισιμότητα πόσο θα έπρεπε να έχει. Μάλιστα. Δηλαδή, εμένα με τσαντίζει πολύ κόσμος να την αναγνωρίζει από το Nomads και όχι από τη γυμναστική που έχει κάνει 3 Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα. Πόσοι Έλληνες αθλητές έχουν κατέβει σε 3 Ολυμπιάδες με 12 χρόνια διαφορά